ερευνάτε τα γραφάς. Μια εβδομαδιαία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως που ερευνά και μελετά τον πλούτο της Αγίας Γραφής. Λιτροτικά σαλπίσματα σελίδων που καλούνται να γίνουν βιώματα ζωής με στόχο την σωτηρία του ανθρώπου. Παρουσιάζει ο πρωτοσύγκελος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, πατέρας Ιρηναίος Λαυτσής. Αγαπητοί ακροατέ και ακροάτριε του ΡΑΔΙΟ Ελπίδα και τη εκπομπή, ερευνάτε τα γραφάς, χαίρετε. Σήμερα, αφού είμαστε και στην αρχή του χρόνου, θα θέλαμε να ασχοληθούμε με ένα θέμα πολύ σοβαρό που είναι οι σχέσει μα με τον πλησίον. Και θα αναπτύξουμε και θα. Ε, αναλύσουμε ένα πολύ όμορφο κείμενο του μακαριστού καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, Αρχιμανδρίτη Εμιλιανού. Έγραψε στις αρχές του 2003 και εξέδωσε ένα βιβλίο με τον τίτλο «Σταθμή στην πνευματική ζωή. Και θα έλεγα πως οι σχέσεις μας με τους ανθρώπους είναι ο δεύτερος κυριότερος σταθμός στη ζωή του καθενός από εμάς, αφού ο πρώτος σταθμός θεωρούμε ότι είναι η σχέση μας με τον εαυτό μας, που στην ουσία είναι η σχέση μας με τον Θεό. Έτσι λοιπόν το θέμα μας σήμερα, οι σχέσεις μας με τον πλησίον, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι πρακτικό, αλλά έχει μεγάλη σημασία στην καθημερινή μας ζωή. Ό,τι υπάρχει στον κόσμο είναι μία εικόνα που ανεβάζει τη σκέψη μας, το νου μας, την καρδιά μας, τον ουρανό και μας συνδέει με τον Θεό. Το θέμα μας δεν είναι απλώς μία εικόνα, αλλά ένα ολόκληρο εικονοστάσι, το οποίο μας δείχνει πώς ζούσαν οι Άγιοι και πώς θέλουν να ζούμε εμείς. Επέλεξε λοιπόν ο μακαριστός πατήρ Ελισέος τον Άγιο Ιάκωβο τον αδελφό Θεό ως πρότυπο για να μας δώσει η ζωή του αφορμές και πηγές ώστε να κατανοήσουμε πώς θέλει ο Θεός να είμαστε. Ο Άγιος Ιάκωβος, όπως ξέρουμε, ήταν γιος του μνήστορος Ιωσήφ και επομένως ήταν τόσο εκλεκτός και τόσο δίκαιος και Άγιος, ώστε οι Ιουδαίοι ένιωθαν μειονεξία, ένιωθαν δυστυχείς, διότι δεν είχαν άλλον από το γένος τους σαν τον Ιάκωβο. Έτσι, όταν μάλιστα τους κατέκρινε επειδή δεν δέχθηκαν το Χριστό μεσία από αντίδραση και ζήλια τον ανέβαζαν στο ψηλότερο σημείο του ναού και τον έριξαν κάτω. Αλλά εκείνος δεν πέθανε και τότε έτρεχαν με μοχθηρία να τον σκοτώσουν. Για μας έχει σημασία όχι μόνο το ότι ήταν μέγα στην πίστη, στην αρετή, και στα μαρτυρικά κατορθώματα, αλλά και για το ότι ήταν ευγενέστατος. Θα λέγαμε ότι υπήρξε υπόδειγμα κοινωνικής ευγένειας, δηλαδή πώς να συναναστρεφόμαστε με τους ανθρώπους, πώς να διοικούμε ανθρώπους, πώς να ακούμε και να υποτασσόμαστε σε αυτούς. Επίσης, πώς να είμαστε αγαπημένοι, πώς να είμαστε μία εικόνα, μια σκηνή, μέσα σε ένα σπίτι, μια καρδιά με αγάπη. Επειδή ήταν τόσο λοιπόν ευγενής, δεν υπήρχε ούτε ένας πιστός στην εκκλησία των Ιεροσολύμων που να μην τον αγαπά και να μην τον εμπιστεύεται. Ο Θεός θέλει να είμαστε στην καθημερινή μας ζωή έτσι, ώστε να μας αγαπούν οι άλλοι και να μας νιώθουν ευχάριστους. Να μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας, να πούν τη χαρά τους τη λύπη τους και τα προβλήματά τους. Να νιώθουν ότι είμαστε καρδιές που ζούμε κοντά η μία στην άλλη και μπορούμε να βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Τότε έχει αξία η ζωή. Ενώ υπήρχαν πολλά προβλήματα κατά την Αποστολική Εποχή, κανείς δεν είχε διαφορές με τον Άγιο Ιάκωβο. Είναι γνωστό ότι ο Άγιος Ιάκωβος συγκάλεσε την Αποστολική Σύνοδο, στην οποία και προείδρευσε και συμφιλίωσε τον Πέτρο και τον Παύλο για τις διαφορές και εντάσεις που είχαν σχετικά με το κήρυγμα. Ήταν στη ζωή του πτωχός. Από τους πτωχότερους εκείνης της εποχής δεν φορούσε πολυτελή ενδύματα και περπατούσε ξυπόλυτος καταγράφεται στο συναξάρι του. Πολλές φορές ο κόσμος νομίζει ότι οι αρχιερείς και οι κληρικοί και οι μοναχοί ζουν έξω από τον κόσμο. Όμως και μοναχοί που είμαστε ζούμε σε μία πραγματική κοινωνία. Δεν είμαστε άτομα οι χριστιανοί και απλά ονόματα, αλλά όλοι μαζί αποτελούμε μία καρδιά και ένα σώμα. Δεν ξεχωρίζουμε. Η Εκκλησία είναι ένα παράδειγμα και ένα υπόδειγμα του ουρανού και παίρνει τα υποδείγματα αυτά και τα προσφέρει σε όλους τους ανθρώπους, όπως έκαναν και οι πατέρες μας στην Εκκλησία. Αν δούμε τις κοινωνικές συνθήκες, ας πούμε, μέσα σε ένα μοναστήρι, αρχίζοντας από την ιδιοκτησία, για την οποία κάθε τόσο γίνεται μεγάλη συζήτηση, πόσοι νόμοι ψηφίζονται και πόσα δικαστήρια γίνονται στον κόσμο για την ιδιοκτησία. Μέσα όμως στα μοναστήρια, ας πούμε, δεν υπάρχει ιδιοκτησία. Υπάρχει κοινοκτημοσύνη, έτσι ώστε οι άνθρωποι να μην μαραζώνουν για το τι μπορεί να αποκτήσουν στη ζωή τους, αλλά μόνο και μόνο να αγωνίζονται για να καλλιεργήσουν τις ψυχές τους. Επίσης, πώς είναι η εργασία μέσα σε ένα μοναστήρι. Εδώ στον κόσμο τελειώνει καλή στο λύκειο και για να πάει στο πανεπιστήμιο ή σε κάποια άλλη εργασία ανταγωνίζεται με εκατοντάδες υποψηφίους. Κουράζεται, αρρωσταίνει, πολλές φορές παίρνει φάρμακα, αγωνιά, μέχρι να γίνει επιστήμονας, να αποκτήσει μια ε, δική του εργασία ή κάπου να τακτοποιηθεί, τραβάει πάρα πολλά. Εάν βέβαια πετύχει αυτά που θέλει και αν ικανοποιηθεί στη ζωή του με το επάγγελμα που ονειρεύτηκε ότι πρέπει να επιλέξει. Ενώ μέσα στα μοναστήρια δεν υπάρχει καμία αγωνία. Κανείς δεν λέει ότι θέλω να κάνω αυτό το διακόνημα. Όλα ορίζονται και όλα αλλάζουν έτσι ώστε να δοθούν σε όλους τους μοναχούς που είναι μέλη αυτής της μοναστικής κοινωνίας οι ίδιες δυνατότητες για να μπορούν να υπηρετήσουν ο ένας τον άλλον αλλά και να καλλιεργήσουν την ψυχή τους. Δεν υπάρχει δηλαδή επιθυμία έντονη η οποία δημιουργεί δυστυχία στη ζωή μας. Μιλήσαμε λοιπόν για το παράδειγμα της μοναστικής πολιτείας και κυρίως μέσα στην κοινωνία αυτή, την μοναχική, για την ιδιοκτησία και την εργασία. Ας δούμε όμως τώρα και τη δικαιοσύνη. Λένε σήμερα οι άνθρωποι ότι δεν μας χρειάζεται αγάπη, αλλά μας χρειάζεται δικαιοσύνη. Και εμείς λέμε ότι την δικαιοσύνη θα την βρούμε πάνω στον ουρανό. Εδώ μας χρειάζεται η αγάπη για να δούμε τον ουρανό. Επειδή λοιπόν ξέρουμε ότι η δικαιοσύνη εξαρτάται από την αληθινή αγάπη, η δικαιοσύνη μας οδηγεί και δίνει το σκύπτρο αυτό στην αγάπη. Η αγάπη είναι μία δωρεά του Χριστού προς το σώμα Του. Πράγματι, χωρίς αγάπη δεν μπορεί να ζήσει όχι μόνο η μοναχική αδελφότητα, αλλά και κανένας άλλος. Οι μοναχοί ζουν με τον τρόπο αυτό επειδή αγαπούν. Η αγάπη αποσκοπεί στο να μπορεί ο ένας να δίνει χαρά στον άλλον. Να στερούμε εγώ, εκούσια, για να έχει περισσότερα ο άλλος. Να θυσιάζω τον εαυτό μου για να νιώθει ο άλλος άνετα. Να νιώθει ασφάλεια στην ζωή του. Πρέπει λοιπόν οι άνθρωποι να αποκτήσουμε αγάπη για να λείψουν οι θυμοί, οι διαφωνίες, οι και οι εκδικήσεις οι άνθρωποι πρέπει να γίνουμε όπως λέμε Χριστή με ήτα και όμικρον γιώτα. Τι σημαίνει Χριστός, εκείνος του οποίου η απουσία δεν περνάει απαρατήρητη, διότι είναι χρήσιμος επειδή είναι εύπλαχνός, επειδή συμπεριφέρεται με αγάπη και ευγένεια μιμούμενος τον ίδιο τον Χριστό. Εκφράζουμε λοιπόν την αγάπη μας με το να τιμάμε ο ένας τον άλλον. Ποτέ δεν καθόμαστε ας πούμε ενώπιον μεγαλυτέρου παρά μόνο εάν μας το πει ή αν πάρουμε την άδειά του αν κάποιες φορές χρειάζεται. Πρέπει να κάνουμε πράξη αυτό που ο Παύλος γράφει στους Φιλιππισίους τα εταίρων έκαστος πρέπει να φροντίζουμε. Ο καθένας μας δηλαδή ας κάνει ανάγκη αυτό που ο άλλος θέλει. Ο άντρας αυτό που θέλει η γυναίκα. Η γυναίκα αυτό που θέλει ο άντρας. Οι Άγιοι λοιπόν εφάρμοσαν στη ζωή τους αυτήν την αγάπη που ο Χριστός μετέφερε στον κόσμο. Έτσι η αγάπη αυτή γίνεται κατά τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος ένας δεσμός άλυτος. Ό,τι και αν κάνεις δηλαδή όταν το κάνεις με αγάπη δεν μπορεί να λυθεί. Δεν είναι όλους εμάς που είμαστε διαφορετικοί άνθρωποι αλλά είμαστε χρήσιμοι ο ένας για τον άλλον. Κανένας από εμάς δεν είναι όμοιος με τον άλλον. Αυτή λοιπόν η αγάπη διορθώνει τα πάντα και συνεχίζει ο Άγιος αυτός ερημίτης και ασκητής. Ποτέ μην πληγώσεις άνθρωπο ούτε για το καλό ούτε για το κακό. Όλα λοιπόν και η πνευματική πορεία και τα χριστιανικά αθλήματα και η αρετή και η προσευχή έχουν την αρχή τους στην ευγένεια και στην κοινωνικότητα του ανθρώπου. Αν αναφέρουμε πάλι μερικά παραδείγματα από την μοναχική πολιτεία όπως τα καταγράφει ο γέροντας Εμιλιανός, τότε θα δούμε πώς τακτοποιείται εκεί η καθημερινή ζωή των μοναχών. Θέλει κάποιος να πάει στο κελί ενός άλλου μοναχού, θα αναλογιστεί και θα σκεφτεί μήπως είναι ώρα προσευχής. Αν είναι ώρα προσευχής, δεν πρέπει να πάω. Αν καταλάβει ότι εκείνη την ώρα διαβάζει ή κάνει κάτι άλλο, θα χτυπήσει την πόρτα και θα πει όπως λένε οι μοναχοί «Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών». Βάζει δηλαδή τους Αγίους μπροστά και μπαίνει μέσα για να είναι οι Άγιοι εκείνοι που θα τους ενώσουν σε περίπτωση που μπορεί να υπάρξει κάποια ένταση. Είδατε λοιπόν πόσο ωραία είναι αυτή η συνήθεια. Επίσης, ο Μέγας Βασίλειος έναν κανόνα του για τους μοναχούς λέει ότι δεν επιτρέπεται ποτέ να αργολογεί κανείς εις βάρος του άλλου. Συναντιόμαστε ας πούμε με κάποιον, χαιρετιόμαστε και ρωτάμε τι κάνεις, τι κάνει ο Κώστας, πώς είναι και απαντά ο άλλος Α, τον καημένο τι έπαθε. Έτσι και έτσι και αρχίζουν όλα. Αυτά που λες για τον καημένο είναι αρετή, είναι έπαινος, είναι τιμή για εκείνον. Γιατί αναφέρεις το όνομά του και όταν δεν είναι μπροστά ας το πούμε και τον χαρακτηρίζεις. Εάν ήταν θα φοβόσουν να μιλήσεις. Τώρα που δεν είναι δεν τον σέβεσαι και δεν φοβάσαι τον άγγελο που είναι παρόν, το Χριστό που είναι ανάμεσά μας, λέει ο Μέγας Βασίλειος. Γιατί, γιατί γελάς εις βάρος άλλου. Με το Χριστό μπορούμε να γελάμε. Όχι, ε, με την εικόνα του Χριστού. Πώς μπορούμε να γελάμε. Ας περάσουμε, αγαπητοί μου, σε ένα μουσικό διάλειμμα. Επανερχόμαστε μετά το μουσικό μας διάλειμμα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας για να ακούσουμε το όμορφο κείμενο του μακαριστού γέροντος Εμιλιανού καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας ο οποίος μας λέει πολύ όμορφα πράγματα για τις σχέσεις μας με τον διπλανό μας και χρησιμοποιεί την ζωή και το παράδειγμα το πώς δηλαδή βιώνονται οι σχέσεις μέσα στα μοναστήρια. Λέει λοιπόν ο Άγιος Βασίλειος και συνεχίζει τη σκέψη του ότι δεν πρέπει κάποιος να διορθώνει τον άλλον ή να διαπληκτίζεται μαζί του. Μου λες εσύ κάτι, σου απαντώ κι εγώ. Ανταπαντάς εσύ, σου φέρνω κι εγώ επιχειρήματα και αρχίζει η φασαρία. Εσύ επιμένεις, εγώ επιμένω. Έλα πάλι αύριο, καμιά φορά, όταν θέλουμε να δώσουμε τόπο στην οργή, όπως λέμε, και θα τα ξαναπούμε. Έτσι, ούτε άνθρωποι είμαστε, είμαστε, ούτε σε κανένα άλλο βασίλειο ανήκουμε. Χρειάζεται να προσέχουμε πολύ. Δείτε και κάτι σχετικό με αυτό πα παραδείγματο χάρη σε ένα συγγενικό σπίτι, σε μια ξαδέλφη. Και αρχίζει και λε, 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 νιστάζει καημένη, ή ο καημένο, κοιτάζει πότε θα φύγει, εσύ αρχίζει πάλι τον λόγο από την αρχή, μέσα του εκείνο ή εκείνη κάνει το σταυρό του μήπω φύγει, αλλά επιμένεις. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν γίνεσαι φορτικός άνθρωπος. Ποτέ να μην είσαι φορτικός λέει ο Μέγας Βασίλειος που ήταν ασκητής. Παρόλο που είχε γίνει καμπούρης από την άσκηση, ήταν πολύ κοινωνικός άνθρωπος. Και βλέπετε και τα κοινωνικά του έργα και τα γνωρίζουμε και συνεχίζει. Να είστε ευπροσίγοροι εν τες δηλαδή όταν κουβεντιάζετε με τους ανθρώπους το πρόσωπό σας να είναι χαμογελαστό, να είστε γλυκομήλυτοι όταν μιλάτε και αν χρειαστεί ποτέ να κάνουμε μια παρατήρηση ή να διορθώσουμε κάτι, επειδή δεν πρέπει να νομίζουμε ότι απέναντι στο άλλον είμαστε δάσκαλοι, πνευματικοί, πατέρες ή μητέρες, ας κάνουμε αυτήν τη διόρθωση με πολύ γλυκύτητα και διάκριση γιατί αν ο άνθρωπος πληγωθεί τότε κλείνει η καρδιά του και οι σχέσεις μας γίνονται πάντα χειρότερες. Ένας άλλος κανόνας για τους μοναχούς που πάλι λέει ο πατήρ Εμιλιανός ότι πρέπει να περάσει στην κοινωνία είναι όταν κατηγορήσεις έναν άνθρωπο όταν δημιουργήσεις και στραφείς απέναντί του με καταλαλιά όπως λένε, τότε θα πρέπει να νηστέψεις τέσσερις μήνες. Και τι σημαίνει νηστεία? Σημαίνει τότε για τους μοναχούς, όπως όριζε το τυπικό, μόνο λίγο ψωμί και νερό. Αυτή ήταν η ξηροφαγία. Όταν λοιπόν αυτό το έλεγε για τους μοναχούς που κοινωνούσαν κάθε μέρα, Φανταστείτε τι σημαίνει για μας όταν εμείς συνήθως κοινωνούμε 4-5 φορές τον χρόνο τότε και δεν παίρνουμε δύναμη από τον Χριστό τότε αυτή η καταλαλιά αυτή ας το πούμε ε, η ατιμία απέναντι στους ανθρώπους γίνεται εκδίκηση μου έκανε ένα κακό και εγώ το θυμάμαι. Μετά από ένα-δύο χρόνια, αφού με κατηγόρησε, έρχεσαι να μου ζητήσει κάτι και σου λέω: Θυμάσαι εκείνο που σου έδωσα παράδειγμα ή που μου έκανε. Γι' αυτό και για την εκδίκηση λέει και ο Άγιο Νεόφυτο ο Έγκλειστο ότι εάν εκδικηθεί τότε δεν είσαι χριστιανός. Πρέπει να αφοριστής δηλαδή να φύγεις από την κοινωνία την πνευματική από την αδελφότητα να φύγεις από την εκκλησία τόσο βαρύ θεωρούσαν οι μοναχοί αυτό το πρόβλημα. Ο μεγάς βασιλείος κάνει και μια άλλη παρατήρηση ιδιαίτερα για τις γυναίκες. Πολλά λέει για αυτές αλλά δεν σας τα λέω για να μην παρεξηγηθώ ίσως και επειδή και εγώ κρίνοντας σε μια άλλη εποχή να μη συμφωνώ απόλυτα, αλλά ο λόγος του Αγίου είναι λόγος σοβαρός και λόγος αγάπης και πνευματικός. Αναφερόμενος λοιπόν στις μοναχές λέει πως «Όποια κάνει νοήματα με το μάτι για να λυπήσει την άλλη, τότε για μια εβδομάδα πρέπει να απομονωθεί». Και εδώ το λέω αυτό, γιατί φαίνεται η ευγένεια των πατέρων της Εκκλησίας. Να πούμε και για τις επισκέψεις που κάνουμε στα σπίτια, οι ιερείς ή οι μοναχοί. Θα σας αναφέρω τρία πράγματα που καταγράφει ο πατήρ Εμιλιανός και είναι πολύ απλά. Όταν ο Όσιος Νίλος, που ήταν μεγάλος ασκητής και θεολόγος συναντάς λέει κάποιον ή όταν πηγαίνεις σε ένα σπίτι μην περιμένεις να σου πει ο άλλος καλημέρα εσύ να πεις πρώτος εσύ να ταπεινωθείς μην περιμένεις τον άλλον αυτό ισχύει και για το δρόμο σήμερα πολλές φορές περπατάμε στο δρόμο ή μπαίνουμε σε ένα χώρο που ερχόμαστε τετατέτο όπως λέμε με έναν άνθρωπο ο χριστιανός θα πει καλημέρα δεν θα περάσει χωρίς να χαιρετήσει τον άλλον. Όπως λένε απλά οι άνθρωποι η καλημέρα είναι του Θεού και αυτό το νόημα έχει ο λόγος του Οσίουλου Νίλου. Είτε λοιπόν είναι γνωστός, είτε είναι άγνωστος, είτε είναι φίλος, είτε είναι εχθρός, η καλημέρα και ο χαιρετισμό πρέπει να λέγεται. Ο Αβάσις Αΐας λέει ότι αν πας σε ένα γνωστό σπίτι και ο νοικοκύρης βρεθεί στην ανάγκη να σε αφήσει μόνο του, μόνο σου μάλλον, μη σηκώσει το πρόσωπό σου και τα μάτια σου και αρχίζεις να περιεργάζεσαι τα πάντα, ούτε αρχίζεις να αφήνεις και να ανοίγεις μάλλον συρτάρια και παράθυρα και να δεις πράγματα που μπορεί να έχει κάπου αλλού κοιτάξτε πόσο οι πατέρες με πόσο ευγένεια και με πόσο διάκριση απέναντι στους ανθρώπους κινούνταν και πόσο θέλαν να διδάξουν τους ανθρώπους πώς πρέπει να ερχόμαστε σε επικοινωνία και στην κοινωνία μόνο με κριτήριο να αγαπούμε και να σεβόμαστε τους ανθρώπους. Όταν βρίσκεσαι με κάποιον να είσαι σοβαρός, να είσαι ιεροπρεπής, να είσαι σεβαστός, χαριτωμένος, το βάδισμά σου να είναι ανδριωμένο λέει έστω και αν είσαι γυναίκα. Μην αρχίσεις να τρως λέμαργα έστω και αν σου προσφέρουν τα καλύτερα φαγητά, να φας λίγο από όλα για να μην στεναχωρήσεις τους ανθρώπους σου, όμως με ολιγοδίαιτη διάθεση. Πρέπει να είσαι μαθημένος να τρως λίγο, λέει, για να μάθεις να συγκρατηθείς. Εάν, λέει άλλος ένας πατέρας, ο Αβάσης Αΐας, ότι εάν κάποιος γνωστό σου ή ο αδερφός σου ή η γυναίκα σου ή η μητέρα σου σου κάνει ένα φαγητό και δεν το πετύχει. Μην πεις ότι είναι αυτό που δεν το περίμενα. Είναι μεγάλο αμάρτημα να πεις ότι το φαγητό δεν είναι καλό, διότι η γυναίκα είναι αδύνατος άνθρωπος, μπορεί να έχει πρόβλημα, να έχει κάποια δυσκολία και να στεναχωρηθεί ή κάποιος άδερφος να είναι άρρωστος ή κουρασμένος ή να μην βρει και τα προϊόντα που θέλει. Ο Θεός ευλογεί τα σπίτια μας. Ο Θεός ευλογεί κάθε χώρο που ο άνθρωπος ζει με αγάπη και με σεβασμό. Όταν ο άνθρωπος δεν πληγώνει το συνάνθρωπό του, τότε ο Θεός αναπάβεται. Κάποτε, λέει ο πατήρ Ελισέος, ταξίδευα νύχτα με τρένο και το τρένο χάλασε και μας κατέβασε κάπου αλλού και συνάντησε έναν ηλικιωμένο ιερέα με μια ιεροπρεπέστατη γενιάδα. Με πλησιάζει, ήμουν ακόμη νέος, μόλις είχα χειροτονηθεί, ούτε γένια σχεδόν δεν είχα και με πολύ σεβασμό με ρωτά «Είστε ιερέας» «Είστε αρχιμανδρίτης» Αρχιμανδρίτης του απαντώ και έσκυψε να μου φιλήσει το χέρι αυτός ο άνθρωπος για τον οποίον έμαθα εκ των υστέρων ότι ήταν Άγιος. Τότε τον ρωτάω κι εγώ «Εσείς τι είστε» «Εγώ είμαι ηγούμενος δεκατεσάρων παιδιών επτά εν ζωή και επτά ασφαλισμένων παιδιών στον ουρανό» Τα επτά τα εξασφάλισα και τώρα παλεύω να εξασφαλίσω και τα άλλα επτά. Όλοι μας ζούμε την ίδια ζωή στην αγκαλιά του Χριστού. Υπάρχει όμως μια διαφορά, τουλάχιστον ανάμεσα σε εμά τους μοναχούς και στους εγγάμους. Στο μοναστήρι είναι όλα φτιαγμένα εύκολα, ενώ στο γάμο δύσκολα. Χρειάζεται να γυμνάζουμε πολύ καλά τα μπράτσα μας και τις καρδιές μας για να αντέχουμε τις δυσκολίες της ζωής. Στο μοναστήρι αλλιώς ζει, αλλιώς πορεύεται ο άνθρωπος. Να σας πω ένα παράδειγμα λέει. Έχουμε στο Άγιον Όρος έναν ηγούμενο. Χαριτωμένος άνθρωπος να του φυλάς και τα δύο χέρια. Είναι απλός, όχι πολύ μορφωμένος. Πώς ήλθε στο Άγιον Όρος? όταν ήταν 16 ετών, βλέπει την Παναγία να τον επισκέπτεται και του λέει «Θα σου δείξω κάτι που δεν το γνωρίζεις. Θα σου δείξω το Άγιον Όρος». Και σε όραμα του έδειξε όλο το Άγιον Όρος. Ύστερα του έβαλε μπροστά του ένα συγκεκριμένο μοναστήρι και του λέει «Θέλω να πας σε αυτό το μοναστήρι». «Πώς λέγεται Παναγία μου το μοναστήρι αυτό» του είπε το όνομα του μοναστηριού, δεν σας το λέω, γιατί άμα σας το πω θα καταλάβετε ποιος είναι. Φεύγει από το σπίτι το παιδί, Θεόκλητος, Μαριόκλητος, Παναγιόκλητος. Πώς να τον ονομάσει κανείς αφού τον κάλεσε η Παναγία. Και πάει στο μοναστήρι. Βλέπετε, άλλος είναι ο τρόπος με τον οποίο πηγαίνουν οι μοναχοί στα μοναστήρια, άλλα τα σκυρτήματα, άλλες οι αφετηρίες, άλλα τα βιώματα. Τον καταλαβαίνει ο πατέρας του και τρέχει για να τον προλάβει. Το παιδί μπαίνει σε ένα καράβι για να ταξιδέψει. Ο πατέρας το υποψιάστηκε και μπαίνει και αυτός. Το παιδί έβλεπε τον πατέρα, αλλά ο πατέρας δεν το έβλεπε. Του σκέπαζε τα μάτια ο Θεός. Στο ίδιο καραβί ήταν, περνούσε ένας δίπλα στον άλλον, πήγαιναν να φάνε, ο πατέρας δεν έβλεπε το παιδί. Παραπονιόταν σε όλους και φώναζε «Ένα παιδί και μου φεύγει κι αυτό για να πάει στο μοναστήρι». Όμως δεν τον είδε διότι τον προστάτευε η Παναγία. Εν συνεχεία φάνησε ένα λιμανάκι σε έναν δεύτερο αρσανά θαύμαζε διότι όλα του ήταν γνωστά. Του τα είχε δείξει η Παναγία. Τελικά έφτασε στο μοναστήρι που η Παναγία του χάριζε. Επομένως, το μοναστήρι είναι ένας γάμος μυστικός με τον Χριστό. Ο γάμος τι είναι? Είπαμε ότι και ο γάμος είναι ένα άλλο μοναστήρι. Είναι ένα μυστήριο διότι με το γάμο γινόμαστε σάρκα μία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όπως εμένα μου δίνει ο Θεός χάρισμα να γίνω μοναχός στο συγκεκριμένο μοναστήρι και να επιτύχω σε αυτό, έτσι δίνει χάρισμα και στον έγγαμο άνθρωπο. Οι δύο γίνονται ένας άνθρωπος ενώπιον του Θεού. Τους αναλαμβάνει ο ίδιος ο Χριστός και τους φορτώνεται στη δική του σάρκα. Ο Απόστολος Πέτρος αναφερόμενος στο μυστήριο του γάμου και απευθυνόμενος στις γυναίκες, λέει ότι ο στολισμός της γυναίκας είναι στο πνεύμα της. Η γυναίκα πρέπει να δείχνει στον άνδρα πραότητα και ερεμία, να μην καυγαδίζει, να μην επιτίθεται, να μην στεναχωριέται, να μην εκνευρίζεται, να είναι πράος άνθρωπος. Γιατί το λέει αυτό στις γυναίκες ενώ δεν λέει στον άντρα να είσαι ήρεμος, λένε μερικοί. Και απαντώ, διότι οι άντρες είναι διαφορετικοί, έχουν άλλη καρδιά, άλλο μυαλό και άλλο ψυχισμό. Αυτοί μπορούν εύκολα να εξαπατώνται, λέει ο γέροντας, επειδή έχουν εγωισμό. Άμα του πει κάτι η γυναίκα, το κρατάει μέσα του και αρχίζει να τον υποψιάζεται γι' αυτό και συμβουλεύει ο γέροντας τις γυναίκες να είσαι ήρεμη, να έχεις πραότητα, να κάνεις ό,τι σου λέει ο άνδρας. Εάν δείξει λοιπόν σταθερότητα, τότε έχεις ένα πολυτιμότατο απόκτημα. Έχεις ένα σπουδαίο πλεονέκτημα ενώπιον του Θεού και των ανθρώπων, διότι η συζυγία σας θα είναι καθημερινή αγάπη. Η μοναχική λοιπόν ζωή είναι υπόδειγμα της ανθρώπινης κοινωνίας. Ούτε η δημοκρατία μπορεί να έχει την τολιαότητα αυτή, ούτε η βασιλεία, ούτε ο σοσιαλισμός, ούτε κανένα άλλο πολιτιακό και πολιτικό σύστημα. Κανένα σύστημα δεν μπορεί να πετύχει την τελειότητα της μοναχικής πολιτείας αλλά και της εκκλησιαστικής κοινότητας όταν σε αυτήν πριτανεύει και βασιλεύει ο Χριστός διότι είναι μια κοινωνία αγγελική και πατερική όπως τη ζούσαν οι πατέρες της εκκλησίας το ίδιο είναι όμως και η κοινωνία του γάμου οι σχέσεις μας και στον κόσμο είναι μυστηριακές. Εάν δεν ζούμε ειρηνικά, αλλά με έριδες, τότε λέει ο Απόστολος Παύλος, είμαστε απλές σάρκες. Όταν φιλονικούμε, όταν πληγωνόμαστε, είμαστε σαρκικοί άνθρωποι. Πόσο βαρύς είναι ο λόγος αυτός του Αποστόλου, για να γίνει λοιπόν κάποιος άνθρωπος χριστιανός πρώτα και εννοώ να βιώνει τον Χριστό είτε είναι μοναχός είτε είναι έγγαμος πρέπει να είναι κοινωνικός, χαριτωμένος να ανέχεται ό,τι του κάνουν οι άλλοι να τιμά τους άλλους ανθρώπους να έχει την προαίρεση του άλλου δηλαδή να μην αρνείται τη γνώμη των ανθρώπων έστω και αν δεν είναι η ορθή κατά την δική του γνώμη. Όμως, πολύ περισσότερο πρέπει να είμαστε κοινωνικοί και χαριτωμένοι στον κόσμο, επειδή οι άνθρωποι έξω, όπως τους συναναστρεφόμαστε ή και εμείς οι ίδιοι, βιαζόμαστε, κουραζόμαστε εύκολα και ο ένας τρώει τον άλλον. Αν ζούμε σύμφωνα με όσα λοιπόν μας λένε οι Άγιοι, το Ευαγγέλιο, ο Χριστός, τότε θέλουμε, δεν θέλουμε, η καρδιά μας θα γεμίσει. Θα μπορούμε να λέμε για το σπίτι μας «Ο Χριστός εν το μέσο ημών», όπως λέμε οι ιερείς όταν λειτουργούμε και ασπαζόμαστε. Ο Χριστός δηλαδή να είναι ανάμεσά μας. Δεν θα το πούμε αυτό όταν κάνουμε μεγάλες προσευχές, μεγάλες νηστείες, πάμε στην εκκλησία, στα προσκυνήματα, κάνουμε κατηχητικά. Όλα αυτά είναι καλά, αλλά θεμέλιο όλων αυτών είναι η αγάπη έτσι όπως την βίωσαν οι Άγιοι. Τελειώνοντας, θα ήθελα να σας διαβάσω λίγο από ένα κείμενο του μεγάλου βασιλείου που είναι ένας λόγος ασκητικός. Θα το κάνω αυτό αμέσως μετά το μουσικό μας διάλειμμα. Επιστρέφουμε λοιπόν στο τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας για να ακούσουμε το κείμενο του Μεγάλου Βασιλείου και να καταλάβουμε το πνεύμα του. Λέει λοιπόν ο Άγιος «Προπηδάτο ο της παρακλήσεως λόγος των λοιπών σου ρημάτων κυρών σου την του αγάπη». Λέει δηλαδή εσύ που είσαι στο μοναστήρι όταν πλησιάσεις τον αδελφό σου εσύ που είσαι σύζυγος όταν πλησιάσεις τον ή την σύζυγό σου εσύ που είσαι πατέρας, μητέρα όταν πλησιάσεις το παιδί σου τότε πρέπει μπροστά σου να έχεις στην σκέψη, στην καρδιά σου και στη γλώσσα σου λόγο παρακλητικό. Ό,τι θα τους πεις, ό,τι σκέφτεσαι να τους πεις, πες το. Αφού πρώτα τους πεις δυο κουβέντες που θα τους δώσουν χαρά, παρηγοριά, ανάσα. Να τον κάνεις να πει ανακουφίστηκα, χάρηκα να κάνεις τον άλλον να σου το πει αυτό, να κάνεις τους ανθρώπους να σε καμαρώνουν, να σε αγαπούν, να χοροπηδούν από την χαρά όταν τους συναντάς ή ξέρουν ότι θα έρθει ή θα έρθουν να τους συναντήσεις. Γιατί όλοι οι άνθρωποι στη ζωή τους, στο σπίτι τους, στο σώμα τους και στην ψυχή τους έχουν πόνο, αρρώστιες, δυσκολίες, βάσανα και ο καθένας κρύβει τον πόνο μέσα στο πουγγί του το κρυφό, μέσα στην καρδιά του, μέσα στο σπίτι του, γιατί δεν θέλει να το ξέρουν οι άλλοι. Έτσι, εγώ δεν ξέρω τι πόνο έχεις εσύ και εσύ δεν ξέρεις τι πόνο έχω εγώ. Μπορεί να γελώ, να φωνάζω, να παίζω, αλλά κατά βάθο πονώ και γελώ και φωνάζω για να μην δεις και να μην ακούσεις την λύπη μου. Γι' αυτό όταν συναντήσουμε κάποιον άνθρωπο το πρώτο που πρέπει να του δώσουμε είναι ένα χαμόγελο. Και συνεχίζει ο Άγιος αυτό του το λόγο ότι εν φεδρό το προσώπο ή να δω σε φροσύνην το σύ διαλεγωμένο. Δηλαδή, αφού κάνεις τον άλλο να χαμογελάσει στο πρόσωπό του, ας μην σταματήσει να είναι χαμογελαστό και το δικό σου πρόσωπο και το δικό σου. Αυτό σημαίνει το εμφεδρό το πρόσωπο. Ήλιος ολόλαμπρος να είναι το πρόσωπό σου, ώστε και κατά την συζήτηση που θα κάνεις να συνεχίσει ο άλλος και να νιώσει την ίδια εφροσύνη. Για όποιο κατόρθωμα και χάρισμα έχει ο πλησίον να χαίρεσαι μαζί του. Να χαίρεσαι και να γίνεις συμμέτοχος άλλου είτε στα κατορθώματά του είτε στις δοκιμασίες του. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν γίνεται και η συνάντηση των μοναχών και των εγγάμων, των Αγίων και των αμαρτωλών μέσα στον κοινό κοινωνικό στίβο της ζωής ώστε να μας δίνει το δικαίωμα και την δυνατότητα να κάνουμε προσευχή. Και όταν κάνουμε προσευχή λέγοντας την ευχή, βάζουμε όλους τους ανθρώπους μέσα στο «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Πρώτα, σε αυτόν τον ενικό που μπορεί να χρησιμοποιώ, βάζω τον άντρα μου, τον αδελφό μου, το παιδί μου και όλο τον κόσμο. Και βλέποντας ο Θεός αυτήν την αγάπη, Αυτόν τον παράδεισο που έχω στην καρδιά μου, τότε ευλογεί και η καρδιά μου μπορεί να τους χωρέσει όλους. Και τότε ο Θεός είναι αδύνατον να μην χωρέσει εμένα και όλους εσάς που ακούτε στον παράδεισό του. Έτσι λοιπόν κατανοούμε μέσα από το σημερινό κείμενο του πατρός Εμιλιανού, του μακαριστού γέροντα που τώρα βρίσκεται στον παράδεισο και αναμένει τη Δευτέρα Παρουσία, να μας μιλάει με πολύ όμορφα παραδείγματα, πραγματικά παραδείγματα, για τις σχέσεις μας με τον πλησίον, για το πώς πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε είτε μέσα στο μοναστήρι, εκείνος παίρνει τα παραδείγματα από την δική του ζωή, είτε μέσα στον κόσμο και στην ουσία μας λέει πως μπορούμε να γίνουμε για τον κάθε ένα που συναναστρεφόμαστε η ξεκούρασή του, η θεραπεία του, η αγωνία του, όταν σε όλους αυτούς τους ανθρώπους δίνουμε αγάπη και ένα χαμόγελο. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν οι άνθρωποι να δούμε στα πρόσωπα των άλλων συνανθρώπων μας το Χριστό, του Αγίου, την Παναγία και τότε θα μαλακώσουμε και την δική μας καρδιά και τότε θα ανοίξει η δική μας καρδιά και θα βάλει πολλούς ανθρώπους και το όφελος αυτό του ανοίγματο της καρδιάς μας της πνευματικής θα είναι ότι θα χωρέσει και ο Χριστός τον Παράδεισο και όλους εμάς αλλά κυρίως θα ευλογήσει την ζωή μας έτσι ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες μας. Αγαπητοί μου αδελφοί, στην σημερινή εκπομπή μας Πήραμε αυτόν τον πνευματικό σταθμό για το νέο έτος που λέγεται σχέσεις με τον πλησίον και τον αναπτύξαμε όπως ο γέροντας Εμιλιανός τον μετέφερε στο βιβλίο του μέσα όμως από τα παραδείγματα των Αγίων. Ας αγαπάμε και ας χαμογελάμε τους ανθρώπους και κυρίως ας προσευχόμαστε για αυτούς. Τότε ο κόσμος θα γίνει ομορφότερος το ίδιο και η ζωή μας. Μέχρι την άλλη μας ραδιοφωνική συνάντηση, ο Χριστός να μας ευλογεί. Χαίρετε. Ερευνάτε τας γραφάς. Μια εβδομαδιαία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως που ερευνά και μελετά τον πλούτο της Αγίας Γραφής. Μουσική Λυτρωτικά σαλπίσματα σελίδων που καλούνται να γίνουν βιώματα ζωής με στόχο την σωτηρία του ανθρώπου. παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, πατέρας Ιρινέος Λαφτσής.